Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, κουνέλι, λεμονάτο, με πολύ χρώμες πιπεριές και ρύζι. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Σας όρεξη. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Σε βλέπω πολύ χαρούμενη. Δεν είχες αυτόν τον ενθουσιασμό στο προηγούμενο πιάτο. Σε καμία περίπτωση. Το άλλο ήταν αποτυχία με το που είδα το κοτόπουλο. Είναι λίγο σαν στόχος. Αλλά... Σταμάτα, ρε Γιώργο. Όχι, όταν πάω να το πιάσει, ρε παιδάκι μου. Αλλά πήγα να τελειώσω ότι είναι νόστιμο. Ναι, αυτό πήγα να πω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορείς να το κόψεις. Δεν έχω τη δύναμη. Να δοκιμάσω εγώ ή εσύ. Εγώ που δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Άντε, δοκίμασε. Το ρύζι, εντάξει, okay, είναι παραβρασμένο, αλλά το κύριο συστατικό του πιάτου, το οποίο είναι το κουνέλι και η σάλτσα, είναι καταπληκτικό. Εγώ, από μένα, μπράβο. Έλα. Έλα, παιδάκι μου. Έλα, παιδάκι μου. Ναι, πολύ νόστιμο, να ξέρεις. Και φοβάμαι πως θα γίνει στραβή δουλειά, ε. Είναι νόστιμο. Ναι, είναι πολύ νόστιμο. Εντάξει. Μια χαρά έχει ψηθεί, άλλη μια φορά. Είναι τέλειο. Το πάρε, παιδάκι μου, που είναι τέλειο. Όλο το πιάτο μαζί είναι ωραίο. Δεν νομίζω να έχει πάει κάτι λάθος. Μακάρι να βρει το πιάτο αυτό καταπληκτικό και ο Έκτορας Μποτρίνη. Κουνέλι λεμονάτο με πιπεριές και ρύζι. Από την τελευταία φορά νομίζω κάναμε άλματα. Εκτός από αυτό εδώ. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω τώρα. Μετά το τελευταίο σοκ θα ξεκινήσω από το ρύζι. Θα πάρουμε και λίγη σαλτσούλα. Το ρύζι είναι βρασμένο, είναι σωστά λατισμένο. Έχει λίγο η σάλτσα λεμόνι παραπάνω. Ξινίτας. Ω Χριστέ μου, πάρα πολύ λεμόνι. Εδώ βλέπουμε ότι το κουνέλι έχει πάρει ωραίο χρώμα απ' έξω, έχει ψηθεί σωστά, ήθελε λίγο βράσιμο ακόμη για να μαλακώσει, αλλά εντάξει, μια χαρά είναι, περνάει. Οι πιπεριές είναι ψημένες τόσο όσο πρέπει. Το μόνο λάθος είναι ότι το κουνέλι είχε πάρα πολύ λεμόνι και τα πήρε όλα μαζί μπάλα. Αλλά σε γενικές γραμμές... ένα πιάτο αρκετά πάνω από τη βάση. Θέλω να πω ότι μετά το τελευταίο πατατράκ είμαι πολύ χαρούμενος που οι κοπέλες σήμερα μαγείρευσαν επιτέλους κάτι φαγόσιμο.